βοηθήσει τους απατές σας, τους έχει συμβουλεύσει στις διαπραγματεύσεις τους με την κυβέρνηση του Μεξικού και έχει πρωτοσαντήσει κιόλας και στην δημιουργία του Λαϊκού Πανεπιστημίου της Ουνιτιέρας στην Οαχάκα. Σας παρακαλώ ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Γκουστάβο Εστρέβα. Buenas tardes, noches, muchas gracias por dejarme entrar en la asamblea. Hoy estamos juntos, yo me siento muy cerca de usted. Muy bien. Quería decirles una de las cosas que parece importante comentar. Es que sentimos un parentesco claro con lo que pasa hoy en Grecia y lo que nos pasó en México en los años 80 y lo que hicimos en Oaxaca en el año 2006. Vale, tía. Νιώθουμε πολύ κοντά σε εσάς και σε αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα και μας θυμίζει πάρα πολύ αυτό που συνέβαινε στο Μεξικό τη δεκαετία του 80. Μάρι, πολύ σε γύρω. Lo que se planteó en todos los países latinoamericanos en los años 80, lo que se llamaba entonces ajuste estructural, es muy parecido a lo que se quiere imponer hoy en Grecia. Αυτό που συνέβαινε στις χώρες της Λατινικής Αμερικής τη δεκαετία του 80 και όλες οι περικοπές οι κοινωνικές είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ κοντά σε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα. Γεια. Cuando se acumulaba la deuda mexicana y se debía cada vez más dinero, se decía que era evidente que México no podía pagar la deuda, pero que la iba a pagar de todas maneras. Όταν συσσωρεύτηκε το χρέος στο Μεξικό, ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό το χρέος το Μεξικό δεν μπορούσε να το πληρώσει. Lo que esto significó en la práctica es que efectivamente no pagamos la deuda específica, pero entregamos el país. Esa era la forma de pagar la deuda, entregar el país. Ninguna de las fórmulas de pago de la deuda resolvía los problemas. Και ουσιαστικά η αποπληρωμή αυτού του χρέους θα ισοδυναμούσε με την κατάρρευση, με το να πουλήσουμε ουσιαστικά τη χώρα. Το υπόλοιπο το χάσαμε γιατί... Ναι. Perdona, un segundo. ¿Puede hablar un poco más despacio y más cortas las frases para poder traducirlas mejor? Muy bien. Decía que la experiencia de los años 80 es una deuda en proporción semejante a la de Grecia que no se podía pagar y que se transformó en una forma de sacrificio de la gente y entrega del país. Το επίπεδο του χρέους στο Μεξικό εκείνη την εποχή ήταν ουσιαστικά περίπου στα ίδια επίπεδα με το χρέος το σημερινό, το ελληνικό, και αυτό πρακτικά ουσιαστικά ισοδυναμούσε μια τρομερή θυσία του μεξικάνικου λαού απέναντι σε αυτό το χρέος. Θα το αποπληρώνουν ουσιαστικά θυσιάζοντας ολόκληρο το μεξικάνικο λαό. Γεια. Σίγε, σίγε. Hablaba entonces también de crisis, era nuestra crisis. Pero sabemos ahora que esta crisis, como se dice hoy en España, no es crisis sino estafa. Ya. Και η ίδια κρίση που υπήρχε τότε και δεν έπρεπε στο Μεξικό με την κρίση που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα ουσιαστικά δεν είναι κρίση οικονομική αλλά είναι μια καθαρή εξαπάτηση του λαού, του μεξικάνικου τότε και του ελληνικού σήμερα. Puede seguir. Quizás lo más importante de nuestra experiencia es saber que los gobiernos
no pueden resolver este problema. Ίσως το πιο σημαντικό αυτής της κατάστασης είναι ότι είναι η γνώση του γεγονότος ότι οι κυβερνήσεις δεν είναι ικανές να λύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Yeah. No es cierto que cambiando a una persona o cambiando a un partido, cambiando a una composición del. Αυτή η εμπειρία που έχει υποφέρει ο μεξικάνικος λαός είναι αυτή η οποία έχει φέρει τα πράγματα. Όχι, έχει φέρει τα πράγματα. Εξηγεί, ναι, ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει σήμερα. Yeah. Explica en primer término el levantamiento zapatista. En 1994 los zapatistas fueron los primeros que dijeron este esquema es inaceptable. Ya. Yeah. Αυτή η κατάσταση ήταν η κατάσταση οποία ενέπλεξε τους ζαπατίστας και την εξέγερσή τους το 1994. Που ουσιαστικά είπαν, ήταν οι πρώτοι που είπαν ότι αρκετά πια δεν πάει άλλο. Decir basta no era solamente decir basta a un gobierno o a un partido. Era decir basta a una política y al régimen político y económico que estaba atrás de esa orientación. Yeah. Ότι αυτό το φτάνει πια δεν ήταν αποκλειστικά να φτάνει πια απέναντι στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά ήταν να φτάνει πια γενικότερο απέναντι στο οικονομικό και πολιτικό καθεστώς που υπήρχε γενικότερα. Sí. Ahora tenemos que pasar a la respuesta. El principal producto de lo que llamamos política neoliberal es batallones de descontentos en todo el mundo. Η απάντηση είναι ότι το κύριο προϊόν, το κύριο, ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος των προϊόντων του νεοφιλελεύθερου συστήματος που εξαιτίας αυτού υποφέρει πολλοί κόσμος. Εσύ. Estos batallones de descontentos hoy ocupan plazas en todas plazas públicas y estamos discutiendo en todas partes qué cosa es lo que hacemos sí. con la acción de la gente. Όλες αυτές οι μη ικανοποιημένες μάζες καταλαμβάνουν πλατείες και δημόσιους χώρους σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη χώρα και ουσιαστικά θέτουν επιτάπητο στο θέμα του τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Sí. Esto lo hicimos aquí en Oaxaca en el año de 2006. Sí. Α, ήδη από την Οαχάκα αυτό το πράγμα σημαίνει από το 2004. 6. Sí. A lo largo de 4 meses ocupamos todas las oficinas gubernamentales y aquí no dejamos que hubiera policía ni siquiera para el tránsito. Για 4 ολόκληρους μήνες καταλάβαμε κυβερνητικά κτίρια και δημόσια κτίρια και δεν επιτρέψαμε, δεν αφήσαμε να εμφανιστεί την ύπαρξη της αστυνομίας. Sí. En 4 meses una organización de derechos humanos reportó que no habiendo policía había menos asaltos, menos crímenes, menos problemas que en los 10 años anteriores. Sí. Ότι cuando la gente en sus manos sí, el control de la realidad social. Ότι κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών μια κυβερνητική οργάνωση έβγαλε ένα πόρισμα τέλος πάντων το οποίο ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών που δεν υπήρχε αστυνομία δεν υπήρχαν κλοπές, δεν υπήρχαν βιασμοί, σκοτωμοί σε σύγκριση με τα προηγούμενα 10 χρόνια. Es una historia larga y compleja y como se pueden imaginar, podría pasarme horas dando...